Το έκτο συνέδριο παραγωγική ανασυγκρότηση έγινε στην Κομωτινή για την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θέλω μια εισαγωγική τοποθέτηση πριν μπούμε και δούμε μαζί εξειδικευμένα μεμονωμένα θέματα που αναλύθηκαν λιγότερο ή περισσότερο. Καταρχήν, το Περιφερειακό Συνέδριο Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που οργανώθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, πραγματοποιήθηκε σε χρόνο ανεπίκαιρο. Δεν θα έπρεπε αμέσως μετά την επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της τουρκικής κυβέρνησης να είχαμε την πραγματοποίησή του και μάλιστα δε που δεν γνωρίζουμε κιόλας αν ο ερχομός στην Αθήνα του Προέδρου Ερντογάν ενδεχομένως έχει να πραγματοποιήσει και την επίσκεψή του και ενδεχομένως την επίσκεψή του στην Θράκη. Από την άλλη μεριά, πηγαίνοντας στον χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνεδρίου, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ήταν μια επικοινωνιακή φιέστα του Πρωθυπουργού και των 17 υπουργών, υφυπουργών και των τριών γενικών γραμματέων που τον συνόδευαν. Δηλαδή, πραγματικά, προκλήθηκε τρόμος βλέποντας τόσους υπουργούς σε μια περιφέρεια και πιστεύαμε ότι θα μας έλυναν προβλήματα. Και πιστεύουμε ότι δεν θα μας δημιουργούσαν όμως. Αλλά φαίνεται όμως εκ του αποτελέσματος ότι θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η διεξαγωγή του διημέρου του Περιφερειακού Συνεδρίου εν της πράγμαση έφτασε να είναι τριημέρου, διότι είχαμε και την επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης στη Σαμοθράκη, μπορώ να χαρακτηρίσω ότι αυτό το όλο συνέδριο να το χαρακτηρίσω ότι ήταν γεμάτος από ψηφοθυρικό λαϊκισμό. Και μάλιστα ψηφοθυρικός λαϊκισμός ο οποίος είχε σαν στόχο την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Διότι υποσχέθηκαν πράγματα για πρώτη φορά. Επανέλαβαν πράγματα που είχαν υποσχεθεί οι διάφοροι υπουργοί όταν κατά το παρελθόν επισκέφτηκαν τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία και πάνω απ' όλα όμως έφεραν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία είχαν αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, άρχισαν να υλοποιούνται, κάποια σταμάτησαν από αυτά και κάποια έδωσαν το σύνθημα ότι θα τα υλοποιήσουν. Έστω και καθυστερημένα, ελπίζουμε να τα υλοποιήσουν. Νομίζω ότι ασχολήθηκε με πράγματα τα οποία έχουν ακουστεί, με πράγματα τα οποία είναι σε γνώση. Ο ομιλών κατ' επανάληψη σε ό,τι αφορά τον Εύρο και τη Θράκη μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο έχει αναδείξει μείζωνα θέματα από το πιο απλό πρόβλημα του ενός πολίτη μέχρι και τα μείζωνα θέματα που αφορούν την πρόοδο και την ανάπτυξη της Θράκης και του Εύρου, που θα μπορούσε αυτός ο τόπος, όπως έχουμε πει και κατά το παρελθόν, θα μπορούσε να αποτελέσει καταρχήν ο Εύρος πρότυπο νομού. Πρότυπο νομού στις μεταφορές. Πρότυπο νομού στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα όπου μπορεί να γίνει, να επιδιωχθεί. Πρότυπο νομού στην οικονομία, πρότυπο νομού στην ενέργεια. Ήρθε παράδειγμα ο Πρωθυπουργός της χώρας, οι δύο κατεξοχήν υπουργοί που θα έπρεπε να τον συνοδεύουν ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, διότι έχει σχέση η δραστηριότητα και η συνεργασία του Υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με τις δύο όμορες χώρες και κυρίως με την Τουρκία, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του ελληνικού στρατού. Έχουμε τέταρτο σώμα στρατού. Έχουμε μεραρχίες, έχουμε ταξιαρχίες, έχουμε συντάγματα, έχουμε τάγματα, έχουμε μονάδες. Έχουμε σχεδόν τον ανθό του ελληνικού στρατού. Δεν έπρεπε να ήταν μαζί του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν έπρεπε να ήταν. Δεν μπορούσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας γιατί είναι κινητικότατος και ταξιδεύει ανά τον κόσμο. Και δεν ξέρω και τι διεκπεραιώνει. Θα το δούμε όμως, λέω, στην πορεία. Ας ήταν ο αναπληρώτης
Η πρώτη συνέντευξη που είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε μέσα στο διήμερο ήταν η συζήτηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα θέματα του πρωτογενού τομέα υπήρχαν στην ατζέντα. Πρέπει να πω ότι οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας μετέφεραν έντονη δυσαρέσκεια και το κλίμα που διέπει το δικό του σκεπτικό είναι το ότι δεν συζητήθηκαν τα προβλήματά τους. Θέλω να σταθώ σε όσα ακούσατε εσείς, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, σε ό,τι έχει να κάνει με αγρότες και κτηνοτρόφους, ποια θέματα αγγίχθηκαν αλλά και ποια θέματα δεν αγγίχθηκαν από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη νέα γενιά των αγροκτηνοτρόφων. Αλλά όμως δεν έσκυψε στα προβλήματα αυτού των νέων ανθρώπων. Έχουμε σε εκκρεμότητα το ποιοι θα συμπεριληφθούν στους νέους αγρότες μέσα από το πρόγραμμα το οποίο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι αυτό το οποίο θέσπισε η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα έχει τη γενναιότητα η Νέα Δημοκρατία, όλους αυτούς που είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά ήταν επιλαχόντες, όλους αυτούς να τους συμπεριλάβει στα προγράμματα των νέων αγροτών. Εμείς έχουμε 269 λεβέντες και λεβέντισες εδώ, οι οποίοι είναι επιλαχόντες, αλλά όμως επιθυμούν να γίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας, θα τους συμπεριλάβει σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν μας το είπε. Έχουμε ανά την χώρα περίπου 3.500 νέους αγρότες οι οποίοι είναι επιλαχόντες. Θα τους συμπεριλάβει. Δεν μας το είπε. Από την άλλη μεριά έχει επιβάλει κυρώσεις φοροείσπραξης και σε ό,τι αφορά τα ταμεία, αλλά και σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ και σε ό,τι αφορά όλα τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και όχι μόνο. Αυτά όμως θα έπρεπε να τα προσέξει. Δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτά τα οποία χρωστάει. Παράδειγμα, για τις διασώσεις των γεών. Δηλαδή, έχουμε από την άλλη πλευρά έχουμε το πετρέλαιο κίνησης από το 2015. Έχουμε τις βιολογικές καλλιέργειες. Έχουμε τα αρωματικά φυτά, τα οποία χρωστάει το ελληνικό δημόσιο από το 2015, 16, 17. Δεν μίλησε καθόλου για την κτηνοτροφία μας. Η κτηνοτροφία έχει πληγεί κέρια. Η ζωώδης λοιπόδης δερματίτιδα προκάλεσε 3.950 βοηδοί κέριο πλήγμα και μάλιστα ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή των Φερών, και δύο παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν το ανάγχωμα της εισόδου πλέον νέας νεονόσου. Είναι το Ινστιτούτο Εξωτικών Νοσημάτων, το οποίο μάλιστα έχει ιδρυθεί προκειμένου να έχει αντιπροσώπευση διακρατική και εδώ στην περιοχή μας, δηλαδή Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα, και θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και άλλες χώρες, και δυστυχώς μας εμπέζουν. Δεν έχει ιδρυθεί. Δεν έχει λειτουργήσει. Δεν έχει τους απαραίτητους επιστήμονες, δηλαδή τους βιολόγους, τους χημικούς, αλλά κυρίως όμως τους κτηνιάτρους. Δεν έχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή στελέχη, έχει τα εργαστήριά του, έχει τις υποδομές του. Έχει ένα κτίριο ξεχωριστό και μοναδικό για την κοινικό μισοτέχνημα για την περιοχή της Ορεστιάδος και δυστυχώς αυτό δεν έχει ξεκινήσει. Μιλήσαμε για την αποτροπή της ζωονόσου μέσα από την επιστήμη και ήδη το Πανεπιστήμιο της Θράκης, η σύγκλητός του, αποφάσισε την ίδρυση κτηνιατρικής σχολής. Γιατί δεν το απεδεχθεί ο κύριος Γαβρόγλου, ο Πολύς Γαβρόγλου που πραγματικά μας έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στον Εύρο και στη Θράκη. Κέρια κτυπήματα έχει δεχθεί ο Εύρος και η Θράκη μέσω του Πανεπιστημίου του. Και γι' αυτό τον φοβούμεθα να ασχοληθεί με θέματα που έχουν σχέση και με την μειονότητα. Για τη μειονότητα, μιας που το αναφέρετε, ο Πρωθυπουργός προέβη σε μια εξαγγελία την οποία αρκετοί δεν περίμεναν.
μιλώ για την δική του αναφορά ότι θα υπάρχει πλέον έλεγχος με νομοθετική ρύθμιση αλλά και στα περαιτέρω με προεδρικό διάταγμα αναφορικά με τη δικαιοδοσία των μοφτήδων. Αναφέρθηκε σε 5 σημεία, νομίζω ότι η ουσία είναι σε αυτό, στο γεγονός δηλαδή ότι θα υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση εντός εισαγωγικών για το πώς λειτουργούν, πού λειτουργούν και με ποιο τρόπο λειτουργούν οι μοφτήδες. Θα ήθελα να πω με μία λέξη. Το καλύτερο που είχαν να κάνουν και έχουν να κάνουν αυλαβώς να διέλθουν από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη να μην την αγγίξουν. Θέματα τα οποία έχουν παγιωθεί επί σειράν δεκαετιών από τη συνθήκη της Λοζάνης και εντεύθεν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να τα αγγίξουμε, όχι μόνο να τα επεξεργαστούμε, να τα αγγίξουμε. Διότι καταρχήν δεν μας μίλησε ο Πρωθυπουργός. Τι διεμήφθη μεταξύ του Υπουργού Παιδείας και του Αντιπρόεδρου της τουρκικής κυβέρνησης Χακάν Τσαβούσογλου που επισκέφθηκε τη Θράκη αποκαλώντας και προκαλώντας το ελληνικό αίσθημα και μιλώντας σε αντίθεση με το πνεύμα του νόμου και της σύμβασης που λέγεται Συνθήκη της Λοζάνης. Μιλώντας καθαρά και ανοιχτά για τουρκική μειονότητα. Μιλώντας καθαρά και ανοιχτά, όπως το είπατε, για τουρκική μειονότητα. Νομίζω ότι τι διεμήφθη κατά τη συνάντησή τους και δεν το γνωστοποίησε. Οφείλει ο Υπουργός Παιδείας ως εκ του αξιώματος που κατέχει, διότι δεν μπορεί να έχει μυστική ατζέντα, δεν είναι Υπουργός Εξωτερικών, που θα μπορούσε να είχε, αλλά είναι ένας Υπουργός Παιδείας. Επειδή μας έχει εμπέξει, επειδή μας έχει καταφέρει πλήγματα, δεν τον θεωρούμε φερέγγιο άτομο να διαπραγματευτεί οτιδήποτε έχει σχέση με τη γειτονική χώρα.